Αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε, στη μαρτία ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επισκεφτή και ίεση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς τα φύεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίστε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Παρασού ο επενός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάς μου αποδώσω ενώπιον των φοβουμένων σε. Φάγονται πέντες και εμπλησίσονται και ενέσου σιτήριον εξητούντες αυτών. Ζήσονται καρδί αυτών σε αιών αιώνας. Νηστήσονται και επιστραφίσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης και προς κινήσου στην ενώπιον αυτού πάση πατριέ των εθνών. Ότι του Κυρίου η βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες εις γην. Και η ψυχή μου αυτό ζει και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά η ερχομένη και αναγγελούσε την δικαιοσύνη αυτού λαό το ταχθισωμένο ον επίησεν ο Κύριος. Δόξα Πατρί και Υιώ και ο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, σταυρωθέντος ο Χριστέ ανηρέθη τυραννής, επατήθη η δύναμη του εχθρού, ούτε γαράγγελος ούκ άνθρωπος, αλλά αυτός ο Κύριος, έσωσε ημάς, δόξα Τη. Και νυν και αείδη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τι σε καλέσομενο και χαριτωμένη, ουρανών ότι ανέτειλας τον ήλιον της δικαιοσύνης, παράδεισον ότι ευλάστησας το άνθος της αυθαρσίας, παρθένων ότι έμεινας άθωρος, αγνήν μητέρα ότι έσχες τες αγίες αγκάλες ιών των πάντων θεών, αυτόν οικέτευε σωθήνετας τη χάση μου. Girl.
τέταρτος ψαλμός τεσσαρακοστός. Εξεπορεύε το έξω και ελάλη επί το αυτό. Κατ' εμού εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατ' εμού ελογίζον το κακά. Μακάρι όσο σημειώνε πτωχών και πένιτα, εν ημέρα πονηρά ρίθεται αυτόν ο Κύριος. Προφητεία Ζαχαρίου το ανάγνωσμα. Σοφία προσκομέν. Τάδε λέγει Κύριος, λείψω με την οράβδον μου την καλήν και απορρίψω αυτήν του διασκεδάσει την διαθήκη μου ειν διεθέμην προς πάντα στους λαούς. Και διασκεδαστήσετε εν τη ημέρα εκείνη και γνώσονται οι χαναναίοι τα πρόβατα τα φυλασσόμενά μη, διότι λόγους Κυρίου εστί. Και ερώ προς αυτούς, ή καλών ενώπιον ημών εστί, δότε το μισθόν μου ή απίπαστε. Και έτσι των μισθών μου τριάκοντα αργυρούς. Και είπε Κύριος πρόσμε, κάθες αυτούς εις το χωνευτήριον και σκέψομαι ή δόκιμον εσύ ον τρόπον εδοκιμάστην υπέρ αυτών. Και έλαβον τους τριάκοντα αργυρούς και ενέβολον αυτούς εις τον οίκον Κυρίου, εις το χωνευτήριον καθά συνέταξέ μη Κύριος. Γαλάτας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσκομεν σοφία, πρόσκομεν. Αδελφοί, εμί μη γεννητο καυχάσθεν, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διού εμί κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο. Εν γάρ Χριστό Ιησού, ούτε περί το μυθίσχυ, ούτε ακοβησία, αλλά και νυχτίσχυ. Και όσοι το κανόνι τούτον συστήσουσιν, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος και επί τον Ισραήλ του Θεού. Του λοιπού κόπους μη μη δυσπαρεχέτω, εγώ γαρ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματι μου βαστάζω. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά του Πνεύματος ημών, αδελφοί. Αμήν. Ειρήνη σοι των αγινώσκοντι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα πρόσκομεν. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο πρωί ασγενωμένη συμβουλίων έλαβαν πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού, ώστε θανατώσε αυτόν και δίσοντες αυτόν απήγαγον και παραέδωκαν αυτόν ποντίο Πιλάτου το ηγεμόνι. Τότε είδαν Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν ότι κατεκρίθη. Μεταμεληθείς απέστρεψε τα τριάκοντα αργύρια της αρχιερεύσης και της πρεσβυτέρης λέγον ημαρτών παραδούς εμάθων. Ιδε είπον τι προς ημάς σιώψη και ρίψε στα αργύρια εν το ναό, ανεχώρησε και απελθόν απήγξα το. Ιδε αρχιερείς λαβώντες στα αργύρια είπων, ουκ έξε στη βαλήν αυτά εις τον κορβανάν, επί τιμή αίματος εστί. Συμβούλιον δε λαβώντες, ηγόρασαν εξ αυτών των αγρών του Κεραμαίος, εις ταφήν της ξένης, διό εκλήθη ο αγρός εκείνος, αγρός αίματος, έως της ημερών. Τότε πληρώθη το ρηθέν δια Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος, και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια, την τιμήν του τετιμημένου, όνε τιμήσαν το από Ιών Ισραήλ.
και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του κεραμέως, καθώς συνέταξε μη Κύριος. Ο δε Ιησούς έστει έμπροσθεν του ηγεμόνος και επιρώτησεν αυτόν ο ηγεμόν λέγον, «Συ ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο δε Ιησούς έφθη αυτού, «Συ λέγεις». Και εν το κατηγορήστε αυτόν υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων, ουδέν απεκρίνατο. Τότε λέγει αυτό ο Πιλάτος, «Ουκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσι και ουκ